Καλημέρα και από μένα. Το θέμα μας, όπως ξέρετε, είναι η εξέλιξη στην κρίζα ζώνη της διατεταμένης ανιούσας αορτής, η εμπειρία του κέντρου μας. Η παθοφυσιολογία της διάτασης της αορτής παραμένει άγνωστη. Το στρες της αορτής ως συνέπεια της παθολογικής διαβαλβαδικής ροής και οι κυταρικές ανομαλίες του τυχώματος παίζουν κύριο ρόλο στο να σχηματιστεί το ανέβρισμα στην αορτή. Διάμετρος ρίζας αορτής πάνω από 5 εκατοστά με ή χωρίς ανεπάρκεια της βαλβίδος χρήζει αντικατάσταση. Αμφιλεγόμενη παραμένει η αντιμετώπιση της μέτριας διάτασης της αορτής, κυρίως τους ασθενείς υψηλού κινδύνου. Ορισμένα κέντρα συνιστούν την προληπτική αντικατάσταση αυτής. Στην κλινική μας συνιστούμε την αντικατάσταση όταν είναι πάνω από 5 εκατοστά. Μελετήσαμε τη διάταση της ανιούσας αορτής στην κρίζα ζώνη μετά από οποιαδήποτε καρδιοχειρουργική επέμβαση και τη διάμετρο στην αορτική ρίζα και στο τόξο μετά την αντικατάσταση της ανιούσας με ευθυμόσχευμα. Το follow-up ήταν 5 χρόνια. Από τον Ιανουάριο του 10 μέχρι τον Ιούνιο του 19 χειρουργήσαμε 252 ασθενείς με διάμετρο ανιούσας αορτής πάνω από 4 εκατοστά. Αποκλείστηκαν οι ασθενείς με σύνδρομο Μάρφαν και διαχωρισμό της αορτής. Οι 61 ασθενείς είχαν διάμετρο αορτής κάτω από 5 εκατοστά και τριγλόχινα βαλβίδα και δεν έγινε αντικατάσταση της ανιούσας αορτής και οι 191, από τους οποίους οι 14 είχαν διγλόχινα αορτική βαλβίδα και διάμετρο πάνω από 5 εκατοστά και έγινε αντικατάσταση ανιούσας με ευθυμόσχευμα. Στους 47 από αυτούς έγινε και αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος. Το follow-up έγινε με την κλινική εξέταση και την αξονική αγγιογραφία. 18 άρρωστοι πέθαναν. Ο ένας στη διάρκεια επανεπέμβασης για ψευδοανέβρισμα στην αναστόμωση του μοσχεύματος με το αορτικό τόξο. 17 από μη καρδιολογικά αίτια και 74 ασθενείς δεν ανταποκρίθηκαν στη μελέτη. Έτσι έμειναν 160 ασθενείς οι οποίοι χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, την ομάδα 1 με διάμετρο αορτής κάτω από 5 εκατοστά και την ομάδα 2 με διάμετρο πάνω από 5. Μελετήσαμε προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά με αξονική αγγιογραφία στην ομάδα 1 τη διάμετρο στη ρίζα, στην ανιούσα αορτή και στο τόξο, ενώ στην ομάδα 2 τη διάμετρο στη ρίζα και στο αορτικό τόξο. Ο μέσος όρος του follow-up 47,8 συν πλην 29 μήνες. Όλοι οι ασθενείς λάμβαναν αντιπερτασική αγωγή και βίτα μπλόκερ. Έγινε η στατιστική ανάλυση και τα αποτελέσματα είναι 18 ασθενείς πέθαναν, 2 στη διάρκεια νοσηλείας και 16 στη διάρκεια του follow-up. Η μέση τιμή της διαμέτρου της αορτής στην ομάδα 1 ήταν 4,2 συν πλην 0,03 και στην ομάδα 2 5,18 συν πλην 0,6. Οι αιτίες θανάτου και στις δύο ομάδες είναι καρκίνος, εγκεφαλικό, πολυοργανική ανεπάρκεια, ρήξη ανευρίσματος κλπ. Τα προεγχειρητικά χαρακτηριστικά της ομάδος 1, ηλικία, φύλο, σακχαρώδη διαβήτη, ζάχαρο, χάπ, εγκεφαλικά, έμφραγμα, κλάσμα εξώθησης, αντικατάσταση αορτικής και bypass. Όσον αφορά τώρα τη διάμετρο της αορτής, στην ομάδα 1, διαπιστώσαμε μονάχα μια μικρή αύξηση της διαμέτρου του αορτικού τόξου μετεγχειρητικά, ενώ παρέμεινε σταθερή η διάμετρος και στην αορτική ρίζα και στην ανιούσα αορτή. Τα προεγχειρητικά χαρακτηριστικά της ομάδας 2 και στην ομάδα 2 δεν διαπιστώθηκε καμία μεταβολή
στη διάμετρο, στη ρίζα της αορτής, καθώς και στο αορτικό τόξο. Σύμφωνα με τα αμερικάνικα guidelines του 10, συστήνουν ότι πρέπει, όταν η διάμετρος της αορτής είναι πάνω από 4,5 εκατοστά, να γίνει αντικατάσταση, διότι υπάρχει κιόλας χαμηλός διαχειρητικός κίνδυνος. Όταν όμως γίνεται αντικατάσταση της ρίζας με εμφύτευση των στεφανιαίων, υπάρχει κίνδυνος για αιμορραγία, ψευδοανέβρισμα, κίνκινγκ στα όστια των στεφανιαίων και μια διαχειρητική θνητότητα από το 1,5 μέχρι το 11,5%. Στην απόφαση για το αν θα αλλάξουμε την αορτική ρίζα, λαμβάνουμε υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, τα συνυπάρχοντα νοσήματα, την ποιότητα του ιστού της αορτής, το βαθμό αύξησης της διάτασης της αορτής, την επιθυμία του ασθενούς για μηχανική ή βιολογική βαλβίδα, αν υπάρχει μετατόπιση στα όστια των στεφανιαίων, αν θα κάνουμε αντικατάσταση στο αορτικό τόξο ή αορτοστεφανία παράκαμψη. Αυτά παρατείνουν το χρόνο εξωσωματικής κυκλοφορίας, αυξάνουν την πιθανότητα για επανεπέμβαση, καθώς και την πιθανότητα διαδερμικής τοποθέτησης αορτικής βαλβίδος στο μέλλον. Επομένως, διάμετρος αορτής πάνω από 5 με 5,5 είναι ανέβρισμα. 4 με 5 είναι η γκρίζα ζώνη. Παράγοντες κινδύνου είναι η ηλικία, τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά και διάφορα γονίδια που καθορίζουν την αύξηση της διαμέτρου της αορτής, καθώς και τον κίνδυνο για ρήξη. Και ο νόμος του Λαπλάς που λέει ότι η τάση στο αορτικό τείχωμα εξαρτάται από τη διάμετρο, το πάχος του τείχωματος και τη διαφορά πιέσεως. Στον αορτικό διαχωρισμό η ρήξη δεν έχει καμία σχέση με τη διάμετρο της αορτής. Σε ένα 40% οι ασθενείς έχουν διάμετρο κάτω από 4 εκατοστά και σε ένα 50% δεν έχουν κανέναν επιβαρυντικό παράγοντα. Η αντικατάσταση της αορτής με το ευθύ μόσχευμα αυξάνει το στρες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει η διάταση και ο κίνδυνος διαχωρισμού. Εδώ είναι στη βιβλιογραφία οι απόψεις που διήστανται. Άλλοι συνιστούν ότι πρέπει στην γκρίζα ζώνη να κάνουμε αντικατάσταση διότι έχουν βρει ότι στο μέλλον θα αυξηθεί η διάμετρος. Άλλοι συνιστούν να πάμε με συντηρητική αντιμετώπιση διότι δεν διαπιστώσανε καμία αύξηση της διαμέτρου. Το θέμα είναι ότι στον αορτικό διαχωρισμό όμως, εκεί η αορτική ρίζα λένε ότι πρέπει να την αλλάξουμε. Τα δικά μας τα συμπεράσματα είναι ότι σε ασθενείς με διάταση της ανιούσας αορτής που υποβλήθηκαν σε άλλες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, στο follow-up η διάμετρος της αορτής παρέμεινε σταθερή και υπήρξε μονάχα μια μικρή αύξηση στη διάμετρο του αορτικού τόξου. Ενώ όταν έγινε αντικατάσταση της ανιούσας αορτής με ευθύ μόσχευμα, παρέμεινε σταθερή η διάμετρος τόσο στη ρίζα όσο και στο τόξο. Επομένως, εμείς ως κλινικοί συνιστούμε τη συντηρητική αντιμετώπιση στην αορτική ρίζα και στο αορτικό τόξο. Ευχαριστώ πολύ. Να συγχαρώ την κυρία Βλάχου για την παρουσίαση της σημαντικής εμπειρίας της καρδιοχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει καμιά ερώτηση. Ο κύριος Βογιατζής. Συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί μου έκανε εντύπωση λίγο το ποσοστό. 10% θνητότητα δεν είναι λίγο ψηλή για τέτοιες επεμβάσεις. Δεν ξέρω αν δεν κατάλαβα καλά κιόλας. Νομίζω 10% είπατε σε κάποια στιγμή. Όταν γίνεται και εμφύτευση στη ρίζα, ναι, αυτό ακριβώς. Είναι βάση βιβλιογραφίας. Είναι εντάξει, δηλαδή, γιατί το 10% μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Είναι βάση της βιβλιογραφίας, δεν είναι η δικιά μας θνητότητα. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι κυμαίνεται από 1,5 μέχρι 11,5.
Και στο 11,5 είναι ασθενείς που έχουν κι άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες. Δεν είναι μόνο επειδή έκανες μπένταλ στην ουσία. Είναι άρρωστοι μεγάλης ηλικίας, έχουν αναπνευστικά προβλήματα, χαμηλό κλάσμα εξώθησης, έχουν νεφρική ανεπάρκεια. Εκεί πάει το μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας. Και αυτό σας λέω το αναφέρει η βιβλιογραφία, δεν είναι της κλινικής θνητότητα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Τώρα ο κύριος Λαζαρίδης.